Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι τυχαίο που το φέρνει πρώτο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρούνται μία σειρά θεσμικές αλλαγές για να οργανωθεί και να λειτουργήσει πιο επιτελικά το αστικό κράτος με όρους σύγχρονου management, διοίκησης επιχείρησης. Τοποθετούμενος επί της αρχής, και σε διαμέτρο αντίθετη κατεύθυνση από τους προηγούμενους ομιλητές των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα έλεγα ότι πίσω από τα παραπλανητικά συνθήματα της αποτελεσματικότητας και της αποκομματικοποίησης επιδιώκει να διαμορφώσει μια κρατική διοίκηση πιο συγκεντρωτική ώστε να γίνει πιο εχθρική απέναντι στις δίκαιες διεκδικήσεις του εργατικού λαϊκού κινήματος και συνάμα πιο αποτελεσματικό στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομήλων για την ανάκαμψη της κερδοφορίας τους, πιο ικανό στην επιβολή της αντεργατικής και αντιλαϊκής πολιτικής. Η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει τις αλλαγές αυτές ως αναγκαίες για το καλό δίνθεν όλης της κοινωνίας, ως ουδέτερες, αταξικές, απλά τεχνοκρατικές. Στόχο, κατά τη γνώμη μα, είναι να διαμορφωθεί ένα πυρήνα ανώτερων κρατικών υπαλλήλων που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια της αντιλαϊκή πολιτική ανεξάρτητα από την εκάστοτε πολιτική συγκυρία, την όποια κυβερνητική εναλλαγή ή την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο και αν σήμερα κάνει μια τελείω επιφανειακή κριτική στη Νέα Δημοκρατία μιλώντας για κυβέρνηση ΑΕ μέχρι σε ένα σημείο υπηρέτησε τον ίδιο στόχο για ένα πολιτικό προσωπικό αφοσιωμένο στην αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα ο κύριος Τσίπρας στις προγραμματικές δηλώσεις είπε ότι δεν είναι αντίθετος άνθρωποι της αγοράς να μπαίνουν σε κυβερνητικά σχήματα αρκεί να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Στην πραγματικότητα υλοποιούνται χρόνιες και εκφρασμένες απαιτήσει των μονοπωλιακών ομίλων, του ΣΕΒ, διεθνών υπεριαλιστικών ενώσεων και φορέων, που επιθυμούν μια κυβέρνηση και μια δημόσια διοίκηση πιο σταθερέ και αποτελεσματικέ, ανθεκτικές στους κραδασμού που προέρχονται είτε από εσωτερικές αντιθέσει, είτε από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ικανέ να εγγυώνται και να διεκπεραιώνουν απρόσκοπτα με πιο απλές και γρήγορες διαδικασίες στις υποθέσεις του μεγάλου κεφαλαίου, να επιβάλλουν με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, τα οποία βέβαια είναι προϋπόθεση για την κερδοφορία του. Άλλωστε, οι στόχοι αυτοί προκύπτουν καθαρά και από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Αυτό το περιβόητο νέο μοντέλο διακυβέρνησης, επιτελικό κράτος, ψηφιακό κράτος, η κατ' σύγχρονη θεσμή και διαδικασίες ελέγχου και όλες αυτές οι που προβάλλονται από την κυβέρνηση με ένα ύφο αμετροέπεια, θα αποδειχθούν πολύ γρήγορα ότι δεν θα αλλάξουν στο ελάχιστο τη ζωή του λαού και τι παρεχόμενε προ αυτόν υπηρεσίε. Το κράτο για το οποίο ενδιαφέρεται η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, όπω και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα κράτο ουδέτερο που του υπηρετεί όλου. Πάντα, ω γενικό συμφέρον, θεωρούνταν αυτό που συμφέρει την κυρίαρχη κάθε φορά τάξη. Σήμερα θεωρείται για παράδειγμα ως γενικό καλό να μπει η οικονομία σε τροχιά ορμητικής ανάπτυξης, να γίνουν νέες επενδύσεις, να ανοίξουν δουλειές, αυτό που του, που, 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 που του συμφέρει όλους, αυτό λέει το γνωστό παραμύθι. Όμως η πραγματικότητα λέει ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα να μείνουν ποδοπατημένα. Από το μεγάλο πλούτο που θα παραχθεί οι εργαζόμενοι θα παίρνουν όλο και μικρότερο κομμάτι, με εργασιακέ σχέσει λάστιχο, με χαμηλού μισθού και με τσακισμένα δικαιώματα. Ενώ ο μπαμπούλα τη κρίση θα είναι πάντα παρόν. Αυτό λοιπόν το γενικό καλό καλείται να υπηρετήσει το κράτο. Η Νέα Δημοκρατία με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει ένα πιο επιτελικό αστικό κράτο για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομήλων. Εκδηλώνει μάλιστα με το καλημέρα την αποφασιστικότητά της να παίξει αυτό το ρόλο ως ένα ακόμα γέννημα θρέμα του συστήματος σε αντίθεση με τον νεοφώτιστο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος όμως τέσσερα χρόνια πήρε άριστα από όλα τα επιτελεία και τα κέντρα του κατεστημένου. Άλλωστε, η νέα κυβέρνηση πρόλαβε και έδωσε αμέσως με την ανάληψη των καθηκόντων της τα πρώτα δείγματα της αντιδραστικής αντίληψής της με τη μεταφορά μια σειράς αρμοδιοτήτων και θεσμών τη αντεγκληματική πολιτική, όπω των φυλακών, των δικαστικών υπηρεσιών τη επιμελητία των ανηλίκων, τη ιατροδικαστική υπηρεσία, καθώ και τη μεταναστευτική πολιτική στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, όπω επίση και την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και άλλα πολλά. Αυτό ο στόχο διαπερνά όλε τι διατάξει του νομοσχεδίου που αφορούν την οργανωτική αναδιάρθρωση και λειτουργία της κυβέρνηση και των κυβερνητικών οργάνων, όπως είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Κυβερνητικά Συμβούλια και οι Κυβερνητικές Επιτροπές για την οργάνωση της κεντρικής δημόσιας διοίκησης και τη σύσταση της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως αυτοτελούς επιτελικής δημόσιας υπηρεσίας που θα υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το διοικητικό σύστημα που αφορά στη λειτουργία της κυβέρνησης απέτυχε μέχρι σήμερα να εγγυηθεί τη διοικητική ομαλότητα όσο και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ερώτημα. Είναι αλήθεια αναποτελεσματικό το σημερινό κράτος? Δεν φαίνεται και πολύ αναποτελεσματικό όταν αντιμετωπίζει τις εργατικές λαϊκές κινητοποιήσεις με την καταστολή, με τις δικαστικές διώξεις, με την κήρυξη παράνομων απεργιών με την απεργοκτώνα διάταξη Αξιόγλου το Γενάρη του 2018 και την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες απεργίας που θέλει να εφαρμόσει τώρα η Νέα Δημοκρατία, όπως εξηγείλει ο κ. Βρούτσης. Το κράτος δεν φαίνεται αναποτελεσματικό όταν παίρνει διάφορα μέτρα νέων φοροαπαλλαγών και προνομίων για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων, όταν κόβει συντάξει, τσακίζει μισθού, νομοθετεί την εργασιακή ζούγκλα. Όταν επιταχύνει του ηλεκτρονικού πληστηριασμούς, ιδιωτικοποιεί την παιδεία, την υγεία, την ενέργεια, την αποκομιδή των σκουπιδιών και ούτω καθεξής, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και παραδίδει την κοινωνική ασφάλιση στου ιδιώτες. Όταν επιβάλλει τον νόμο και την τάξη στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη κοινωνία να διευρύνει τη φτώχεια, το κράτο επίση δεν φαίνεται αδύναμο όταν συμμετέχει σε υπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια, όταν στηρίζει και διευκολύνει υπεριαλιστικέ επεμβάσει στην περιοχή. Οι περισσότερε παρεμβάσει του κράτου υπέρ των μονοπωλίων αποτελούν κατά τη γνώμη μα και την βαθύτερη αιτία για μικρά ή μεγάλα εγκλήματα σε βάρο των εργαζομένων, δηλαδή το γεγονό ότι το κράτο κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά του προ όφελο τη κοινωνική μειοψηφία. Είναι και αιτία για το γεγονός ότι μοιάζει αναποτελεσματικό και ανίκανο όσον αφορά τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Δεν μπορεί από τη μία να νομοθετείς και να διαμορφώνει αναπτυξιακά χωροταξικά σχέδια με κριτήριο ότι η γη είναι εμπόρευμα, να ανοίγει το δρόμο για αλλαγέ χρήση γη, όπω για παράδειγμα στο ελληνικό, να ανοίγει την όρεξη σε επιχειρηματικά σχέδια, σε φιλέτα γη, και μετά να λες και να αναρωτιέσαι ποιος οπλίζει τους επίδοξους εμπριστές. Δεν μπορεί να μειώνεις διαρκώς δαπάνες για την πυροπροστασία, ιεραρχώντας άλλες προτεραιότητες, πιο αποδοτικές για το κεφάλαιο και να αναρωτιέσαι γιατί η πυροσβεστική δεν μπόρεσε να αναχαιτήσει το πυρηνό μέτωπο. Δεν μπορεί να μην ιεραρχεί έργα αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισυσμική προστασία του λαού και μετά να απορρεί γιατί κάθε που βρέχει πνίγονται λαϊκά νοικοκυριά και κάθε που κάνει ζέστη καίγονται σε πυρκαγιέ. Έτσι λοιπόν, αυτό που μένει επί τη ουσία είναι η πολιτική διαχείριση του ζητήματο. Πώ δηλαδή η οργή, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία θα μείνουν εντό πλαισίου θα προσανατολιστούν στην ανικανότητα των θεσμών, των προσώπων, των μηχανισμών, στην ανευθυνότητα υπουργών, θα χρεωθούν στη μία ή στην άλλη πολιτική δύναμη. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, στο ταξικό χαρακτήρα του κράτους. Ποτέ, μα ποτέ, στον ταξικό χαρακτήρα των κυβερνήσεων και των κομμάτων που βρίσκονται στη διακυβέρνηση, ανεξάρτητα από το μείγμα διαχείρισης που πρεσβεύουν. Όταν το σχέδιο νόμου θέτει ως επίτευξη στόχου τη βελτίωση της συμμόρφωσης των πολιτών προς την ομοθεσία και την εφαρμογή των κανόνων, στην πραγματικότητα επιδιώκεται την εκπαίδευση των εργαζομένων, της νεολαίας ιδιαίτερα, να συνηθίζουν να διαλέγουν ποιο δικαίωμα θα χάσουν, ποια ανάγκη θα θυσιάζουν, πολύ απλά γιατί τα δικαιώματα και οι λαϊκές ανάγκες βρίσκονται στο περιθώριο. Το άγχος της αστικής τάξης στην Ελλάδα και των κομμάτων της είναι το πώς σε συνθήκες κρίσης, προσωρινής ανάκαμψης, πολιτικής αστάθειας και οξυμένων ανταγωνισμών, χαρακτηριστικά που έχει η περίοδος που διανύουμε, ανεξάρτητα από τα όσα ακούμε για βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, θα θωρακιστεί αυτό το κράτος πρώτα και κύρια απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα και πώς θα γίνει πιο φιλικό στην μεγάλη καπιταλιστική κερδοφορία. Από τα, πάνω, από, από τα, παραπάνω προκύπτει ότι ένας εξυγχρονισμός αυτού του κράτους με όποιο πρόσημο και αν αυτός γίνει αριστερός, σοσιαλ-δημοκρατικός ή φιλελεύθερος αφορά την ενίσχυση και την αποτελεσματικότητα του κεφαλαίου και όχι αλλαγή του χαρακτήρα του προσανατολισμού του. Το κράτος, κατά τη γνώμη μας, οι θεσμοί και οι μηχανισμοί του δεν εκδημοκρατίζονται ούτε γίνονται φιλολαϊκοί εξαιτία μιας αλλαγής στη σύνθεση της κυβέρνησης ή της κοινοβουλευτική πλειοψηφίας. Άλλωστε, όλα τα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα επισημαίνουν ότι η εναλλαγή κυβερνήσεων δεν πρέπει να θίξει τη συνέχεια του κράτους. Η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου απαντά σε αυτό με απόλυτη σαφήνεια. Επέρχεται μια σειρά από θεσμικέ τομέ που αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν τι αναγκαίε δομέ για την αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού ανεξαρτήτως πολιτικών εναλλαγών στη βάση των καλύτερων διεθνών πρακτικών, όπως αυτές καθορίζονται, από τις υπεριαλιστικές ενώσεις του κεφαλαίου, τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους, οι προτάσεις των οποίων λήφθησαν υπόψη, όπως αναφέρεται, για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Όσοι είχαν μάλιστα αμφιβολίες για κάτι τέτοιο και αυτά πάτε θα έλεγα, ήρθε η τετράχρονη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διαλύσει κάθε είδους αμφιβολία όχι μόνο δεν διαταράχθηκε η συνέχεια του κράτους, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ενισχύθηκαν πολιτικές που υποτίθεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση αμφισβητούσε και μάλιστα έντονα. Πολύ απλά γιατί όπως είχαν σημειώσει ο ίδιος ο ΣΕΒ, η οικονομία έχει λέει τη δική της λογική. Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι που προσαρμόζονται στα θέλω και τις ανάγκες της οικονομίας Ποια οικονομία αυτή τη καπιταλιστική οικονομία και όχι το ανάποδο. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται και η συνέχεια του κράτου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και παλιότερες κυβερνήσεις, μέσα από τα διάφορα νομοσχέδια, κατά την άποψή μας πάσχουν από ένα πολιτικό φορμαλισμό. Αποδίδουν καθοριστικό ρόλο στη μορφή, υποβαθμίζοντας και αγνοώντας είτε ακούσια είτε εκούσια, του ουσιαστικό περιεχόμενο του σύγχρονου αστικού κράτους. Η δημιουργία της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας ως μηχανισμός λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς για τη διαφάνεια και την εφαρμογή των κανόνων δικαίου, κατά την άποψή μας αποτελεί τη μέγιστη υποκρισία. Και κατά το παρελθόν είχε τροποποιηθεί πολλές φορές η σχετική νομοθεσία, διότι όλες αυτές οι προσπάθειες δεν αντιμετώπισαν τη διαφθορά και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματο. Απλούστατα, διότι έτσι λειτουργεί το σύστημα με την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, τι offshore την ανάπτυξη του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μονοπόλια, το κυνηγητό του μεγαλύτερου ποσοστού κέρδου, που κατά τη γνώμη μα αποτελούν το θερμοκήπιο διαφθορά. Κατά συνέπεια, όχι μόνο δεν μπορούν να καταπολεμηθούν τέτοια φαινόμενα, αλλά ούτε καν να ελεγχθούν. Το δίλημα λοιπόν που προβάλλει δεν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό κράτος, αλλά κράτος για ποιον, για τους επιχειρηματικούς ομίλους ή για την λαϊκή πλειοψηφία. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, στον καπιταλισμό το κράτος είναι όργανο κυριαρχίας της αστικής τάξης. Η δε κρατική εξουσία επεξεργάζεται, σχεδιάζει και εξυπηρετεί τη στρατηγική αυτή. Το κράτος δεν υπήρχε πάντα. Είναι προϊόν μια ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών. Γεννήθηκε με την εμφάνιση τάξεων και έτσι και θα εξαφανιστεί με την εξαφάνιση των τάξεων. Για το ΚΚΕ, μόνο μια εργατική-λαϊκή εξουσία, το εργατικό κράτο, που θα αφαιρέσει την ιδιοκτησία από του επιχειρηματικού ομίλου και θα την κάνει κοινωνική-λαϊκή περιουσία, θα πάρει στα χέρια τη τον πλούτο που παράγεται, θα βγάλει από τη μέση το κίνητρο του καπιταλιστικού κέρδου και με την επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία μπορεί να δώσει λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το λαό και να βγάλει στο προσκήνιο τι δικέ του τι ανάγκε. Αυτή η λαϊκή εξουσία θα στηριχθεί σε λαϊκού θεσμού που θα γεννήσει η πάλι και η πρωτοβουλία του εργατικού λαϊκού κινήματος θα αναδειχθούν κατά συνέπεια και νέοι θεσμοί, Βάσει αυτή τη λαϊκή εξουσία, και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρο, ένα μου, Θα είναι οι παραγωγικέ μονάδε, οι τόποι εργασία, στου οποίου θα ασκείται ο εργατικό και κοινωνικό έλεγχο τη διεύθυνση, μέσα από τι παραγωγικέ κοινότητε θα εκλέγονται και θα ανακαλούνται όταν πρέπει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα όργανα εξουσία. Θα είναι ανεμπόδιστη η άσκηση κριτική σε αποφάσει και ισχυρισμού που εμποδίζουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση τη λαϊκή οικονομία. Είναι ζωτική ανάγκη να καταγγέλλονται τα πάση φύσεω και προέλευση, αυθαιρεσίες, γραφειοκρατία και άλλα αρνητικά φαινόμενα. Θα εκλέγονται από τα κάτω προ τα πάνω. Το, θα εκλέγεται από τα κάτω προς τα πάνω το ανώτατο όργανο εξουσίας με μη μόνιμους και ανακλητούς εκπροσώπους που δεν πρέπει να ξεκόβονται από την παραγωγή όπου χρειάζεται γίνεται και απόσπαση κατά τη διάρκεια της αιτίας τους ανάλογα με συγκεκριμένες ανάγκες. Οι αντιπρόσωποι του λαού δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο οικονομικό προνόμιο από τη συμμετοχή τους στα όργανα της εξουσίας. Από το ανώτατο όργανο ορίζονται η κυβέρνηση, η επικεφαλής των διαφόρων εκτελεστική αρμοδιότητας τομέων, υπουργεία, διευθύνσεις, επιτροπές και άλλα. Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν γίνεται φανερό ότι το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο αυτό και επιφυλασσόμαστε στην κατάρθρον συζήτηση όπως και στη δίτα ανάγνωση και στην ολομέλεια βέβαια να τοποθετηθούμε εκτενώς ε, στα άρθρα και σε άλλες πλευρές που πιθανά σήμερα δεν ε, αγγίξαμε. Ευχαριστώ πολύ.